centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Τζικαλάγια, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Καλή σας ημέρα, κύριε Νατσούλη. Και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Με λιγότερη ζέστη και καθόλου φωτιές. Και καθόλου φωτιές. Ξύπνησαν μνήμες του 7, ξέρετε, για όλους μας και πόσο μάλλον για την περιοχή εκεί. Ευτυχώς αυτή τη φορά όμως τα πράγματα πήγαν... Και ακόμα παλιότερα, ίσως το 85, λίγοι βέβαια θα θυμώνετε από τότε. Τότε ήταν οι προηγούμενες μεγάλες φωτιές. Ναι, το 7 όμως νομίζω ότι ήταν οι κορυφαίες φωτιές, ναι. Ναι, ναι. Που έκαιγε πάνω από 20 μέρες και δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Νομίζω ήταν πολύ μικρότερη η κατάσταση αυτή. Και ευτυχώς γρήγορα με την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ελέγχθηκε κατά. Ήρθαν γρήγορα και τα Κανατέρ και τα λοιπά. Λοιπόν, για να πάμε λίγο να δούμε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Ξεκίνησαν όλα από μια καταγγελία της κυρίας Τελιγιορίδου, η οποία ουσιαστικά λέει, κύριε Τζικαλάγη, ότι κανονίζεται ποιοι θα αναλάβουν θέσεις, που παρεπιπτόντως θέσεις σημαίνει και υψηλότερο μισθό, γιατί είχαμε κάποια ερωτήματα γιατί γίνεται τόσο μάχη και για τις θέσεις, πέρα από το οτιδήποτε προσφέρει η ίδια η θέση, έτσι. Εκεί λοιπόν άρχισε ένα, θα λέγαμε, γαϊτανάκι δηλώσεων. Μίλησε και η κυρία Τελογεωριδού, μίλησε και ο κύριος Γούλιος σε πλευράς νοσοκομείου. Βγήκαν ανακοινώσεις, ξαναβγήκαν από εσάς τους δύο. Φτάσαν οι ανακοινώσεις να έχουν και, θα λέγαμε, ακραία σημεία αντιπαράθεσης. Θυμίζω ότι και εσείς γράψατε προς το τέλος του τελευταίου δελτίου τύπου. Θυμήσατε μάλλον τη σχέση της κυρίας Τελογεωριδού με τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Έφτασε μέχρι εκεί η αντιπαράθεση. Κοιτάξτε, αυτά νομίζω, όπως είπα, η κυρία Τελογεωρίδου ήταν απαράδεκτη η δήλωση που έκανε. Που κατάπτεστη, να απαντήσω. Κατάπτεστη, είπατε. Κατάπτεστη δήλωση. Ναι. Αχαρακτήριστη. Δεν έχει καθόλου βάση. Ίσως η κυρία Τελογεωρίδου, μια και πιαστήκατε με το τελευταίο σημείο της ανακοίνωσης μου, της αναγκαστικής μου απάντησης, δεν έκανα λόγο να. Την οποία παράγραφο την έχετε μάλιστα και με τονισμένα γράμματα, έτσι. Ίσως η κυρία Τελογεωρίδου κρίνει εξ ιδίων τα αλότρια. Επειδή έχει θητεύσει στην πολιτική της σταδιοδρομία στην πλευρά εκείνη του Πασόκ που πολλά δεινά έχει συσσωρεύσει στη χώρα και δεν χρειάζεται από τίποτα περισσότερο. Από την άλλη μεριά είναι βουλευτής της προηγούμενης κυβέρνησης τα 4 από τα 4,5 χρόνια κατά τα οποία ήταν στη διακυβέρνηση της χώρας. Επομένως και παρελθόν έχει και παλιότερο και πιο πρόσφατο. Επομένως, είναι όμως μια δήλωση που στην ΣΥΤΑ, στο όριο, όπως καταλαβαίνετε. Μα δεν είναι καθόλου στο όριο, δεν είπα κάτι ούτε που δεν είναι αληθινό, ούτε που είναι υπερβολικό. Γιατί το κείμενο, το ύφος και η ουσία των δηλώσεών της ήταν απαράδεκτη, αχαρακτήριστη για γεγονότα που δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Ίσως επειδή έτσι αποφάσισαν και έκραναν αυτοί, νομίζω ότι έτσι λειτουργούν όλοι. Το νοσοκομείο βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι οι εργαζόμενοι ήρεμοι μετά την λέλαπα που περάσαμε, μετά τις προσπάθειες που έκαναν για να ανταπεξέλθουν, και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Και από την πλευρά μας η μεν διοίκηση του νοσοκομείου είναι συνέχεια εκεί, δίπλα στους εργαζόμενους. Εγώ από τη μεριά μου, σε συνεχή επικοινωνία είτε με την υγειονομική περιφέρεια και κυρίως με το Υπουργείο, φροντίζουμε και το προσωπικό που χρειάζεται να το αυξάνουμε, να τους εμπληρώνουμε όταν έχει ελλείψεις. Σωστά. Και πάνω σε αυτό υπάρχει και μια από τις απαντήσεις της κυρίας Τελογεωρίδου, στην τελευταία που έδωσε με τίτλο «Εκθέτεις τον κουμπάρο σου», γιατί εδώ πήγαμε και σε αυτά τα στοιχεία από την πλευρά της κυρίας. Είναι πολύ... Απαντάει και λέει το εξής. Εσύ μιλάει σε αυτό το πρόσωπο, εσύ, απευθύνεται κατευθείαν σε εσάς για την Τζικαλάγια, εσύ έλειπες σαν πνευμονολόγος που δεν είχε το νοσοκομείο Καστοριάς, πήγες 2 ώρες, έβγαλες μία φωτογραφία και πρότεινες την κτηνίατρο να πάει να δουλέψει στο νοσοκομείο. Ναι, κοιτάξτε, η κυρία Τελογεωρίδου, αν και είναι υγειονομική, έπρεπε να ξέρει περισσότερα πράγματα για το πώς λειτουργεί το νοσοκομείο. Ξέρει πολύ καλά ότι
οι πιο άγονες ειδικότητες στην ιατρική είναι η αναισθησιολογία πρώτα και αμέσως μετά είναι η πνευμονολογία. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλοί και κυρίως δεν υπάρχουν στην επαρχία. Δεν μπορείς κανέναν να τον φέρεις με το ζόρι. Όσον αφορά τις εφημερίες στο νοσοκομείο, όταν πριν εκλεγώ βουλευτής έκανα κάποιες εφημερίες εγώ, περισσότερες έκανε ο συνάδελφος ο Κώστας ο Κοσμίδης, με υπερβάλλοντας σε αυτό, γιατί παρά τα προβλήματα υγείας του και όταν ήταν επίσημα στο νοσοκομείο, αλλά και πρέπει να το επισημάνω αυτό, γιατί ακόμη και τώρα δίνει αγώνα για την υγεία του, και όταν του ζήτησα πέρσι τον Απρίλιο του 20 με μεγάλο ενθουσιασμό ήρθε στην Καστοριά και η βοήθειά του ήταν σημαντική. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να μείνει περισσότερο, κυρίως λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Το λέω τώρα γιατί τότε δεν μπορούσα να το πω και αυτό φαίνεται και τώρα, όπου ακόμη νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης. Και η κυρία Δουλγερίδου πάντοτε ήταν απούσα και μόνο με δηλώσεις και κριτική στήρα που δεν βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Να πάμε λίγο στην ουσία των καταγγελιών. Εδώ η κυρία Τελιώδη, που είχε στην εκπομπή μας και έφερε και δύο παραδείγματα, εμείς δεν κοιτούσαμε άλλα πράγματα, είπε. Εμείς, για να έρχεται και μια εικόνα, είχαμε σε αυτήν την θέση της προϊσταμένης, ακόμη και την σύζυγο στο νοσοκομείο, του τομεάρχη υγείας της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μιχαηλίδη. Είχαμε στο Άργος Οριστικό, στο ΚΕΦΙΑΚ, και είχαμε πάρει την σύζυγο του Προέδρου της ΟΝΕΔ. Άρα εμείς δεν τα κοιτούσαμε αυτά τα πράγματα. Ακούστε να εσείς παρεμβαίνετε, λέει τώρα, και βάζετε τους δικούς σας ή μετέρους, όπως τους χαρακτήρισε μετά. Ο κάθε πολίτης και ο κάθε εργαζόμενος δικαιούται να έχει οποιασδήποτε πολιτικές απόψεις. Έχουμε δημοκρατία και τη δημοκρατία την αποκατέστησε η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή του 1974, έχοντας δίπλα της τη συντριπτική πλειοψηφία, δίπλα του τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Εξυπακούεται ότι ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να έχει τις πολιτικές του πεποιθήσεις και στην ανέλυξή του και στην κατάληψη θέσεως ευθύνης δεν παίζουν κανένα ρόλο οι πολιτικές του πεποιθήσεις. Εννοείται αυτό. Οι αλλαγές που έγιναν από τη διοίκηση του νοσοκομείου είναι απειροελάχιστες, ήταν αναγκαστικές. Μισό λεπτό, γιατί για την ουσία επαναλαμβάνω μιλάμε. Εκεί επιβάλλατε τους δικούς σας ανθρώπους και έτσι καλά, εγώ όπως κατηγορεί κύριε Τελιωρίδου, ή δεν είχατε καμία ανάμειξη με το νοσοκομείο? Ακούστε να δείτε. Ένα νοσοκομείο έχει μια δομή. Έχει την διοικητική υπηρεσία, την ιατρική. Ξέρετε δηλαδή, γιατί σας το λέω. Γιατί στο πρώτο της κείμενο και εδώ στην εκπομπή μας είπε ότι το λέγατε παντού. Ακόμη και στις δημόσιες συζητήσεις παρουσία και απλών πολιτών ότι θα αλλάξω τον τάδε, θα αλλάξω την τάδε. Δεν αντιλαμβάνομαι τι εννοεί. Είναι πέρα από τα μόνο που λέμε. Είναι τελείως αβάσιμα αυτά που λέει. Το ξέρουν πρώτα και πάνω απ' όλα οι εργαζόμενοι και κυρίως οι νοσηλευτές που τους αφορά. Το νοσοκομείο της Καστοριάς είναι ένα μικρό νοσοκομείο. Δεν έχει χιλιάδες εργαζόμενους. Έχει κάποιες εκατοντάδες. Οι νοσηλευτές, οι νοσηλεύτριες, κυρίως είναι θηλυκού γένους, ελάχιστοι είναι άνδρες στην Καστοριά. Υπάρχει η διευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας, οι τομεάρχες και οι προϊστάμενοι των κλινικών και των τμήματων. Μάλιστα. Συνταξιοδοτήθηκε η κεφαλή της νοσηλευτικής υπηρεσίας, η διευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας, και από τη στιγμή που έγινε αυτό ήταν επόμενο να γίνει αντικατάσταση, δεν είναι? Ναι, αλλά υπάρχουν παράπονα εδώ, όπως ξέρετε. Υπάρχουν δυσαρεστημένοι από αυτή την ιστορία. Ναι, και μάλιστα, πάντοτε, να το πω και αυτό και απαντάτε συνολικά, και μάλιστα, όπως είπε η κύριε Τελιγιορίδου, υπάρχουν δυσαρεστημένοι και πρόσωπα που ανήκουν, θα λέγαμε, στον δεξιό χώρο. Και πηγαίνουν άνθρωποι που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία και κάνουν τα παράπονά τους για αυτή την ιστορία στην κυρία Τελιωρίδου. Τι συμβαίνει εδώ? Αυτό κάτι συμβαίνει. Κάτι σημαίνει τότε. Δεν ξέρω τι κάτι, κάτι σημαίνει. Πολλά μπορεί να σημαίνει, άμα ισχύει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον αυτό είπε η ίδια. Εγώ που να δεν το ξέρω ναι, να σημαίνει. Ναι, σας λέω ότι είναι ψευδή και δηλαδή δεν αντέχουν σε κριτική τα επιχειρήματα και κυρίως τα ξέρουν οι εργαζόμενοι. Εννοείται να σας πω το εξής. Οι τοποθετήσεις σε θέσεων ευθύνης στο προσωπικό, στο δημόσιο τομέα και το νοσοκομείο δημόσιο είναι, γίνονται όταν υπάρχουν αποφάσεις υπηρεσιακών συμβουλίων. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε περίπτωση να λειτουργήσουν τώρα υπηρεσιακά συμβούλια. Δυστυχώς τα υπηρεσιακά συμβούλια λειτουργούν
όχι τόσο πυκνά όσο θα έπρεπε να γίνεται. Ναι. Και άρα όταν δεν υπάρχει απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, σύμφωνα με τον νόμο, την ευθύνη την έχει το διοικητικό συμβούλιο των νοσοκομείων. Ο διοικητής και το διοικητικό συμβούλιο. Ναι. Για τις τοποθετήσεις. Ναι, πάντως μας λένε ότι δεν ήταν αναγκαστικές αυτές οι αλλαγές. Ο νόμος 4369 απαγορεύει ειδικά για την προϊσταμένη του χειρουργείου. Έτσι μας λένε. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν θα μπω ούτε σε ονοματολογία, ούτε θα φωτογραφούσω εργαζόμενους. Θέλω να σας πω ότι από δεκάδες, πόσες πάνω από 70 νοσηλεύτριες υπάρχουν στο νοσοκομείο, έγιναν συνολικά, γιατί πολλές φορές όταν φεύγει ένας, δηλαδή μπήκε κάποια νοσηλεύτρια που ήταν μέχρι τώρα προϊσταμένη στη θέση της διευθύντριας. Μια άλλη νοσηλεύτρια έγινε προϊσταμένη, άρα λοιπόν δύο αλλαγές, ναι, ναι, και μια μετακίνηση άλλης μιας νοσηλεύτριας που από υπεύθυνη σε ένα τμήμα που δεν έχει οργανική θέση προϊσταμένης πήγε σε ένα άλλο σαν προϊσταμένη. Άρα συνολικά τρεις αλλαγές γίνανε. Ναι. Κύριο κριτήριο, όπως λέει ο νόμος, είναι η καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας. Δηλαδή ο διοικητής έχει το δικαίωμα να αποφασίσει με βάση τους φακέλους των εργαζομένων για το ποιος θα πάει στη μια θέση και ποιος θα πάει στην άλλη. Θέλω να σας πω. Λέτε λοιπόν, να το ολοκληρώσουμε, ναι, αυτό όμως. Λέτε ότι δεν εμπλακήκατε καθόλου σε αυτήν τη διαδικασία. Δεν είχατε καμία συνεννόηση με τον κύριο Χάτσιο ποιος θα μπει, πού θα μπει. Ή ποιος θα αντικατασταθεί και ποιος, ναι, θα Ακούστε να δείτε. Θα βγει από τη θέση. Είμαι ο βουλευτής του νομού, που σημαίνει θεσμικά είμαι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του νομού. Ναι. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι υπουργός. Άμα είσαι υπουργός ή υφυπουργός, είσαι εκπρόσωπος της κυβέρνησης σε όλη την Ελλάδα. Ναι, ναι. Ο βουλευτής ή οι βουλευτές του νομού είναι εκπρόσωποι στο νομό. Εννοείται από τη στιγμή που είμαι βουλευτής του νομού με το διοικητή του νοσοκομείου, δηλαδή αυτόν που έχει την κύρια ευθύνη. Μάλιστα. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συζητώ. Συζητάτε και για τα πρόσωπα λοιπόν. Για όλα συζητάμε, για όλα τα προβλήματα του νοσοκομείου. Και μάλιστα, μέσα στα προβλήματα του νοσοκομείου είναι και οι αλλαγές των προσώπων όταν προκύπτουν. Δηλαδή θα μπορούσατε να πείτε και την γνώμη σας στον κύριο Χάτσιο για το ποιος θα μπορούσε να λάβει μια θέση. Όταν συζητάμε λέω τη γνώμη μου σε όλα. Όπως και ο διοικητής λέει τη γνώμη του σε όλα. Μάλιστα. Την απόφαση όμως τελικά την παίρνει ο διοικητής εκ του νόμου. Άρα συγκεκριμένη περίπτωση την είπατε την άποψή σας, την είπατε τη γνώμη σας. Σας λέω ότι για όλα τα θέματα εκφράζω γνώμη. Άρα ένας λόγος παραπάνω. Είπατε και γι' αυτό. Ένας λόγος παραπάνω. Ότι ξέρω, επειδή είμαι γιατρός, ξέρω το νοσοκομείο πολύ καλά. Άρα λοιπόν είπατε την άποψή σας. Και σαν γιατρός και σαν εργαζόμενος στο νοσοκομείο που εφημέρευα τα τελευταία 4 χρόνια στο νοσοκομείο. Επομένως, ξέρω όλους τους εργαζομένους στο νοσοκομείο. Επομένως, έχω τεκμηριωμένη άποψη και επομένως λογικό είναι. Άρα, συμπέρασμα, η γνώμη που εκφράζει τον κύριο Χάτσιο συμπίπτει τελικά με τις τοποθετήσεις που έγιναν. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να το πάμε τόσο λεπτομεριακά. Αυτό που σας λέω, όπως ο Πρωθυπουργός μιλάει με τους υπουργούς ή σε άλλα επίπεδα μιλάει και τους βουλευτές, έτσι σε κάθε νομό πάντοτε, ο βουλευτής ή οι βουλευτές μιλάνε με τους διοικητές και τους διευθυντές των οργανισμών. Με όλους. Δεν είναι μόνο με το νοσοκομείο. Τελικά πιστεύετε και άλλοι οργανισμοί υπάρχουν. Ναι. Τελικά πιστεύετε ότι αυτό το θέμα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, θεωρείτε λήξαν ή πιστεύετε ότι θα έχει και συνέχεια τώρα εδώ? Δεν ξέρω. Νομίζω αν υπάρχουν. Ότι σήμερα που επικοινώνησα με δύο-τρία κομβικά πρόσωπα του νοσοκομείου, το νοσοκομείο συνέχισε το έργο του ακόμα πιο όπως, ναι, όπως έκανε κάθε μέρα, όπως έκανε και την Παρασκευή και την Πέμπτη και την προηγούμενη Δευτέρα. Ναι. Δεν άλλαξε κάτι. Θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει ηρεμία. Φυσικά εννοείται ότι όταν γίνονται κάποιες αλλαγές θα υπάρχουν και κάποιες δυσαρέσκειες ή πικρίες. Αυτές είναι εύλογες, είναι ανθρώπινες. Αλλά να είστε βέβαιος ότι στις αποφάσεις που πάρθηκαν τα κύρια κριτήρια ήταν το να εξυπηρετηθεί καλύτερα το νοσοκομείο, η λειτουργία του νοσοκομείου και με κριτήρια την αξιοκρατία και την ιεραρχία. Πολλές φορές κάποιος μπορεί να βλέπει το ίδιο γεγονός με μια άλλη οπτική γωνιά. Σεβαστό. Δεν είναι ότι δεν είναι σεβαστό. Ναι, και η οπτική γωνιά που βλέπει η συνάδελφός, η κυρία Τελιγιορίδου, είναι ότι με αυτή σας τη στάση εκθέσατε τον κουμπάρο σας. Το γράφει η ίδια. Εν πάση περιπτώσει, το να αναφέρει τη λέξη κουμπάρο είναι και λίγο, εντάξει, προκαλεί, ας πούμε. Δεν είναι. Δεν το λέει τυχαία, κύριε Τζικαλάκια, δεν το λέει τυχαία, το καταλαβαίνουμε έτσι. Δεν θα έχουμε
είχαμε σχέσεις ούτε γονείς, ούτε αδέρφια, ούτε συζύγους, παιδιά, κουμπάρους που είναι κοινωνικές σχέσεις, φίλους, συντρόφους όπως λένε, συναδέλφους. Γιατί όπως εσείς γυρίσατε στην εποχή του Χατζόπουλου, έτσι και η κυρία Τελεγιορίδου λογικά γύρισε στην περίοδο της τοποθέτησης του κυρίου Χάτσιου, που μόνο σας είχατε πει στην τηλεόραση του ΤΟΠ την προσπάθεια που κάνετε για να τοποθετηθεί ο κύριος Χάτσιου σε αυτή τη θέση. Εν πάση περιπτώσει, όλοι, ναι. Ξέρετε, η δημοκρατία μας έχει γερά θεμέλια, γερές βάσεις. Η λειτουργία της δημοκρατίας που είμαστε όλοι εμείς οι πολίτες, ναι. Είναι αυτοί που τη στεριώνουν ακόμη περισσότερο. Το πώς χρησιμοποιούμε τα αγαθά που μας δίνει αυτή η δημοκρατία. Έτσι λοιπόν να είστε βέβαιος ότι εμείς στη Νέα Δημοκρατία κυρίως κινούμαστε με τις αρχές της αξιοκρατίας, της ιεραρχίας και της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος. Πολλές φορές τις προσωπικές απόψεις, πόσο μάλλον το ίδιο όφελος, ναι. Τις αφήνουμε στην άκρη προκειμένου να εξυπηρετηθεί το διαδικαστικά δημόσιο μόνο, διαδικαστικά μόνο, επειδή υπάρχει μια άποψη ότι για την αντικατάσταση της διευθύνουσας θα έπρεπε να γίνει διευθύνουσα μία από τις δύο τομεάρχησες. Υπάρχει και αυτή σαν άποψη. Σε αυτό μπαίνετε καθόλου ή δεν μπαίνετε σε αυτή τη συζήτηση? Κοιτάξτε, όλα θα μπορούσαν. Οι τομεάρχες είναι άξιες με χρόνια προϋπηρεσίας. Από εκεί και πέρα θα μπορούσε να είναι μία από τις δύο στη θέση. Σας λέω ότι περίπου συζητιέται στο νοσοκομείο και καταλαβαίνετε και εγώ δεν τα ξέρω ακριβώς τώρα τι γίνεται εκεί, αλλά μαθαίνω μια από εδώ, μια από εκεί. Όλες οι αποφάσεις, είτε ο Πρωθυπουργός ποιος κάνει υπουργούς, είτε ο βουλευτής ή οι βουλευτές ποιους κατά κάποιο τρόπο προτείνουν, ναι. Για να καταλάβουν θέσεις στον δημόσιο τομέα, οι οποίες όπως προβλέπετε γίνονται με τοποθέτηση, διορισμό αν θέλετε. Ναι. Ή ο κάθε διευθυντής ή διοικητής ενός οργανισμού, όπως παραδείγματος χάρη το Διοικητικό Νοσοκομείο, έχει το δικαίωμα από τον νόμο να, όταν δεν υπάρχει απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου που τον υποχρεώνει για κάτι διαφορετικό, να τοποθετεί σε θέσεις ευθύνης. Όλοι κρίνονται από το αποτέλεσμα. Δηλαδή το νοσοκομείο δεν κρίνεται για το αν ο κύριος Χάτσιος είναι ή όχι φίλος μου ή συγγενής μου. Κρίνεται από την ικανότητά του. Και ο κύριος Χάτσιος είναι από τα ικανότερα τεχνοκρατικά στελέχη, όχι της Καστοριάς. Σας διαβεβαιώ ότι αυτή η άποψη που λέω είναι άποψη της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Από τους ικανότερους μάνατζερ που διαθέτει αυτή τη στιγμή η υγεία σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, από αυτό, όπως και οι τοποθετήσεις που έκανε ο κ. Χάτσιος σε θέσεις ευθύνης στο νοσοκομείο, οι δύο-τρεις αλλαγές θα κριθούν από το αποτέλεσμα και όχι εάν έβαζε ή δεν έβαζε την τομεάρχη, εάν έβαζε μια άλλη προϊσταμένη. Λύστε με μια πορεία. Σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν και οι ενστάσεις ή δεν υπάρχουν ενστάσεις εδώ? Μπορεί να γίνει δηλαδή κάποια ένσταση ή όχι? Υπάρχει μια διαδικασία. Ο κάθε πολίτης. Ναι. Έχει δικαίωμα όταν νομίζει ότι αδικείται να κάνει ό,τι πιστεύει. Αλλά θέλω να σας πω, διοικητικά, ιεραρχικά έγιναν όλα απόλυτα νόμιμα. Μάλιστα. Με διαφάνεια και θεωρώ δίκαια. Μάλιστα. Παρά τις όποιες πικρίες που μπορεί να υπάρχουν, ελάχιστες πικρίες, οι οποίες είναι σεβαστές, αποδεκτές, αλλά θέλω να σας πω ότι την κύρια προσπάθεια που κάνει και ο διοικητής του νοσοκομείου και εγώ σε κεντρικό επίπεδο είναι να αυξηθούν οι θέσεις ευθύνες των νοσηλευτών στο νοσοκομείο, δηλαδή υπάρχουν τμήματα, παραδείγματος χάρη, η μονάδα τεχνητού νεφρού, η παιδιατρική κλινική, που δεν έχουν προϊσταμένη, δηλαδή υπάρχει κάποια που ορίζεται υπεύθυνη, αλλά ο υπεύθυνος πρέπει να έχει και το κίνητρο του οικονομικού βοηθήματος λόγω σωστά, της και της υπάρχει διαδικασία, νομίζω υπάρχει και ένσταση γι' αυτό. Ήδη ψηφίσαμε, διακολύνουμε με τον νόμο που ψηφίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουν εισηγητής, το να είναι πιο εύκολος. Να είναι πιο εύκολος ο δρόμος, ο τρόπος να αλλάξει τον κανονισμό του νοσοκομείου. Και πάνω σε αυτό πιστεύω ότι σύντομα να μας εγκρίνουν τρεις ή τέσσερις θέσεις. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.